Εντάξει, ο Σπαλιάρας έχει βγάλει και έναν καλό χαρακτήρα, να πούμε. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι συμπαθής. Και μάλιστα έχει πει ότι τα λεφτά τα θέλει για την οικογένειά του και για να βοηθήσει. Εντάξει, είναι και καλό παιδί και φαίνεται αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ποια είναι δεύτερη στην προτίμηση του κόσμου και το αποκάλυψε γιατί δεύτερη στο να μείνει είναι η Ελισάβετ. Λοιπόν, θεωρώ εγώ ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή επιλέγει επειδή θέλει να φύγει, όπως καταλαβαίνουμε. Ο Τσάνκ. Λοιπόν, οπότε με την άτοπο απαγωγή φεύγει ο Τσάνκ. Γιατί έχει δηλαδή το χαμηλότερο ποσοστό στην προτίμηση. Ήρθε τρίτος, δηλαδή ουσιαστικά σε ψήφους. Mm-hmm. Το θέμα είναι το εξής. Ότι εγώ εικάζω από ό,τι έβλεπα και στα social τι γινόταν εχθές και στα Insta stories που ανεβάζουν πάρα πολύ survivor ο κόσμος. Ότι μπορεί η Ελισάβετ να είναι πιο αδύναμη αγωνιστικά, αλλά ο Τσάνκ δεν είναι συμπαθής καθόλου στον κόσμο. Και τελικά είναι αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Αυτό βλέπουμε. Γιατί ο Τσάνκ είναι σχετικά καλός παίχτης. Έχει προσφέρει πολύ στην ομάδα. Ναι, 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 σε σχέση καλός με την Ελισάβετ. Κάνει και τις κατασκευές, τις κούνιες. Ακριβώς. Όμως φαίνεται τώρα ότι έχει και σκούνιες από τον Τσάνκ. Αλλά τα κάνει και λίγο τουρλουμπούκι μέσα στην Ελισάβετ. Είναι υποσκάπτον, είναι ύπουλος. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι ο κόσμος δεν τον συμπαθεί τόσο πολύ. Οπότε σου λέει δεν θέλουμε τον Τσάνκ να μείνει μέσα. Βέβαια, άμα φύγει ο Τσάνκ θα σταματήσουν και τα πολλά πολλά μαναφούκια και δεν ξέρω και τι θα γίνει με τη Λάουρα. Αν φύγει ο Τσάνκ. Υπάρχει μια αποδυνάμωση. Να επαναλάβω κάτι για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Ακριβώς. Ότι η σειρά που βλέπετε είναι η σειρά που φέρονται να έχουν επιλέξει χθες για το ποιος θα παραμείνει. Άρα, πρώτος είναι ο Σπαλιάρας, δεύτερη είναι η Ελισάβετ και τρίτος, άρα αυτός που αποχωρεί, είναι ο Τσάνκ. Είναι οι παίκτες στην προτίμηση του κόσμου. Ελπίζουμε αύριο να έχουμε και ποσοστά. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ μας σήμερα. Και ελπίζουμε αύριο να έχουμε και τα ποσοστά. Πιστεύω ότι είναι αύριο. Να δούμε αν έχει μεγάλη διαφορά. Γιατί δηλαδή, αν έχει η Ελισάβετ με τον Τσάνκ, έχουν ένα πολύ μικρό ποσοστό. Αλλάζει λίγο το κριτήριο που επιλέγει ο κόσμος. Σημαίνει ότι.